Κύριε Ραπτάκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Και άλλη μια φορά θέλω να στείλω πάλι στην οικογένεια τα συλληπιτήρια της Φόφη Γεμαρτά, που μεγάλο τραγικό που τη χάσαμε, συνάδελφού μου που την είχα γνωρίσει πάρα πολλά χρόνια, που δουλεύαμε μαζί με το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι, είμαστε συγκλονισμένοι όλοι, κύριε Ραπτάκη, από αυτόν τον αδόκητο θάνατο, τον τόσο πρόωρο της Φόφης Γεννηματά. Λοιπόν, τώρα είναι η πρώτη φορά που αντιπροσωπεία της Ένωσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της Εθνικής Επετείου για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση. Τι σηματοδοτεί η παρουσία σας σήμερα στους εορτασμούς της πόλης και της χώρας? Μεγάλο σήμα. Σήμερα να είμαστε εδώ στην Ελλάδα 28 Οκτωβρίου, γιατί γιορτάζουμε σήμερα μια μεγάλη μέρα, να ξέρει όλος ο κόσμος, όχι εδώ που ξέρουμε είναι εθνική γιορτή, όμως όλοι οι πολίτες σε όλες τις χώρες, που αυτή την ημέρα είναι η μέρα που να σας πούμε πως είναι η νίκη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου και η Ελλάδα είχε, να σας πω, που στήριξε πάνω το όχι. Ξέρουμε την ιστορία, όμως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, δεν είναι μόνο η εθνική γιορτή, όμως θα ξέρει όλος ο κόσμος που 28 Οκτωβρίου 1940 μια μικρή χώρα, η Ελλάδα, στήριξε πάνω να βαστιχτεί το τραγικό το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους κατοίκους που χάσανε. Όμως ήταν αυτή το ιστορικό να καταλάβουν πως ήταν η νίκη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Και όπως είμαστε εδώ πρώτη φορά, εγώ και ο συνάδελφος μου, ο Ρεπουμπλικάνος, ο Στέφεν Πάπες από το Wyoming, μαζί θα είμαστε στην παρέλαση. Και όχι μόνο αυτό, να είμαστε μαζί με το ελληνικό λαό. Ναι, και βέβαια πόσο σημαντική, αυτό πρέπει να τονίσουμε, πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της Ελλάδας στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον του γερμανικού άξονα. Ναι, και το ξέρουμε αυτό, την ιστορία που καθυστέρησε το Χίτλερ για να κάνει μέσα να μπει στη Ρωσία, 2 εβδομάδες χειμώνα όπως λέμε, ξέρουμε την ιστορία. Αυτό που η Ελλάδα βάστηξε από το Οκτώβρη μέχρι το Απρίλιο 1940-41 ήταν πολύ σημαντικό. Και στη δικιά μου οικογένεια, να σας πω, ο πατέρας μου ταξίδευε σε ελληνικό σκάφος, ένα επιβατικό αντριώτικο, το Greek Line, το 1940, είχε αρχίσει από το τέλος του 1939 και αυτό το πλοίο ταξίδευε περιά Νέα Υόρκη. Κατά τις 22 Οκτωβρίου το βαπόρι το Νέα Ελλάς είχε φύγει από τον Περιά, το πλήρωμα ελληνικό, όλοι οι Έλληνες, ταξίδευε για τη Νέα Υόρκη, είχε περάσει το Τζιμπρόλτα κατά 28 Οκτωβρίου και άρχισε ο πόλεμος και όλοι όσοι φτάσανε στην Αμερική, το βαπόρι, ξέρουμε ιστορικό, πήγε στους Εγγλέζους, όλοι ζητήσανε, δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, αυτό ήταν το θέμα, και όλοι ζητήσανε άσυλο. Και μετά, μόλις πατήσανε πόδι, ο πατέρας μου τον εγγράψανε στο ελληνικό, στο αμερικάνικο, συγγνώμη, στρατό, και εκείνος περέτησε όλο το διάστημα από το 42 το Γενάρη που η Αμερική πήγε μέσα στον πόλεμο, όλο το διάστημα μέχρι το 45. Και εκείνος ήτανε, να σας πω, η οικογένειά μας ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πάλεψε ο πατέρας μου, ας ήταν στην Αμερική, για την ελευθερία του κόσμου. Ναι. Εσείς δεύτερη γενιά που βρίσκεστε στην Αμερική, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Γεννημένος στην Αμερική με τον αδερφό μου. Κοίτα, τώρα η πρώτη δεύτερη γενιά. Εγώ το λέω πρώτη, είμαι ο πρώτος που γεννήθηκα έξω από την Ελλάδα. Όμως να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα, τη ελληνική γλώσσα, όπως τη μάθαμε στην Αμερική. Γεννημένοι, μεγαλωμένοι και με πάρα πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, όμως την ιστορία μεταξύ Ελλάδα και Αμερική παίζει μεγάλο ρόλο και σήμερα. Να ξέρουμε, γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου το 1940, τα 81 χρόνια που έχουν περάσει, το όχι που ο ελληνικός λαός σηκώθηκε και το καταλάβαινε, και οι Αμερικανοί και ο πρόεδρος Ρόζεβελτ και οι Αμερικανοί λαός, που μια μικρή χώρα στάθηκε απάνω από τη δύναμη του Axis Powers που λέμε, τους Γερμανούς, ναι, και που είχαν τις πρώτες νίκη, η πρώτη χώρα που νίκησε, που έδειξε ένα φως τον κόσμο, που υπάρχει μια μικρή χώρα που στάθηκε απάνω
και νικούσε από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 6-14 Απριλίου, που δεν άντεχε τους γερμανικούς στρατεύματα. Το ανάστημα και η ψυχή των Ελλήνων, κύριε Ραπτάκη. Και το βλέπουμε σήμερα. Και το βλέπουμε σήμερα πάλι, που γιόρτασε η Ελλάδα τα 200 χρόνια φέτος, όπως και εμείς στην Αμερική γιορτάσαμε μαζί με το ελληνικό λαό και με την ελληνική χώρα τα 200 χρόνια που είχαμε φωτίσει όλη την Αμερική στο κοινοβούλιο, σε γέφυρες μπλε άσπρα χρώματα, σημαίες που τονίζουμε ακόμα τη φιλία μεταξύ Αμερική και Ελλάδα. Δεν ξέρετε, κύριε Ραπτάκη, πόσο με έχετε συγκινήσει που ξέρετε τόσο καλά ελληνικά, παρότι γεννηθήκατε στην Αμερική. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της ομογένειας στην ανάδειξη των εθνικών μας θεμάτων και των ελληνικών θέσεων, καθώς και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Η ΠΑΔΕΕ δηλαδή, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας? Η ΠΑΔΕΕ είναι μια οργάνωση, όπως είπατε από την αρχή την εκπομπή. Είμαστε 93 εκλεγμένοι μέλη στον κόσμο, 43 από την Αμερική, 6 στο Κοινοβούλιο το Αμερικάνικο, 14 πολιτικοί γερουσιαστές, και όπως είμαι εγώ και ο συνάδελφός μου ο κύριος Πάπας, και άλλοι 21 βουλευτές σε 20 πολιτείες της Αμερικής. Έχει μεγάλη δύναμη αυτό, 20 πολιτείες κατευθεία με τους συνάδελφους στο Κογκρέσιο, που σε αυτές τις 20 πολιτείες έχουμε 40 εθνικοί γερουσιαστές, που είδατε το Πενέντες, ο Chris Murphy από το Connecticut, γερουσιαστής, ο Άσα, που είχαν έρθει εδώ να τονίσουν τα θέματα τα ελληνικά. Και έχουμε και 20 από την Αυστραλία που παίζει μεγάλο ρόλο, εκλεγμένοι βουλευτές, 9 από τον Καναδά, 1 από τη Γαλλία, η κυρία Καρμαλή, Αλβανία, Κένια, Ιορδανία, Ισραήλ, Ζιμπάμπουη, από Γερμανία 3, Σουηδία, Αγγλία, Ελβετία, Κένια. So, αυτή η δύναμη που βοηθάμε την Ελλάδα στα οικονομικά, σε παιδεία, σε development, σε, να πω, defense. Η Ελλάδα με όλες αυτές τις χώρες, προπαντός εμείς τώρα που το τονίζουμε το αμερικάνικο κομμάτι, που βλέπουμε Αλεξανδρούπολη, που βλέπουμε Σούδα, που βλέπουμε Pfizer, που βλέπουμε Microsoft, που βλέπουμε αυτή η αλυσίδα, δεν πρέπει να σπάσει μεταξύ την Αμερική και την Ελλάδα και όλες οι άλλες χώρες, να βοηθάμε το ελληνικό λαό να βγει από αυτή την κρίση τα τελευταία 10 χρόνια, και σήμερα που έχουμε και τον κορονοϊό, την πανδημία, να ξανά η Ελλάδα να σηκωθεί, όπως να πούμε, οικονομικά, γιατί αυτό το βλέπουμε και εμείς, ξέρεις, προσπαθούμε, όπως δουλεύουμε με την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο, οι συνάδελφοί μας, όπως είπα από την αρχή, από την εκπομπή, όλα τα κόμματα στο κοινοβούλιο δουλεύουμε εμείς, συνάδελφοί μας, να βοηθάμε την ελληνική χώρα, τον ελληνικό λαό, και που βλέπω μια νεολαία σήμερα. Αυτό που το βλέπω από το εξωτερικό, και εγώ έχω παιδιά 28 χρονών και 25 χρονών, όμως αυτό το λέω τώρα, δεν το λέω γιατί είμαι Έλληνας, γιατί είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα να γιορτάσω. Το ελληνική παιδεία που τους βλέπω που έρχονται στο εξωτερικό, πολύ έξυπνα τα παιδιά. Και αυτό το τονίζω, γιατί έχουμε ένα, να σας πω, resource που λέμε, που είναι καλό για την Ελλάδα για μεθαύριο, για αύριο μεθαύριο, που βλέπω τα Ελληνίδες και τα Ελληνόπουλα πώς τονίζουν το σπούδασμα που θέλουν να σπουδάσουν, να πάρουν τα διπλώματα και να βοηθάνε τη χώρα τους εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Αρχές και αξίες, κύριε Ραπτάκη. Σωστά. Λοιπόν, ετοιμάζεται και με πρωτοβουλία του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, αν δεν κάνω λάθος, ένα μεγάλο συνέδριο εορτασμό για τον Γενάρη, 12, 13 Σωστά. και 14 Ιανουαρίου. Σωστά. Θα έχουμε 9 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, 3 από την Αμερική, 2 Αυστραλέζοι, 2 Καναδέζοι, Γαλλία, Αλβανία. Είναι αυτά τα 9 μέλη. Θα τονίσουμε αυτές τις 3 μέρες όλα τα θέματα. Οικονομικά, εθνικά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη Βόρειο Ελλάδα, που είναι ένα σοβαρό κομμάτι της χώρας, από τα σύνορα, τα ελληνικά,
Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Ιγουμενίτσα, να πούμε τώρα που λέμε για οικονομικά θέματα, μετά για όλα τα άλλα, παιδείες, τα πανεπιστήμια, τι μπορούμε να κάνουμε, να φέρουμε και άλλες εταιρείες από τις χώρες μας που είμαστε εκλεγμένοι, να προδέψουμε τη χώρα και να βοηθάμε. Ναι. Αυτό είναι τις τρεις μέρες με τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, θα δούμε και τον Δήμαρχο, θα δούμε και τον κυβερνήτη, τον κύριο Τζιτζικώστα, θα δούμε και τον Υπουργό Βόρειο Ελλάδος, που όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο να ξέρουμε εμείς. Δεν μπορούμε να είμαστε στο εξωτερικό και πώς θα βοηθήσουμε αν δεν είμαστε εδώ, να μάθουμε, να ακούμε, να αλλάζουμε, να πούμε θέματα, και με το μιλητήριο εδώ της Θεσσαλονίκης, οι εταιρείες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε, να πούμε, και το θέμα είναι ελληνικά προϊόντα να φεύγουν έξω από την Ελλάδα, να έρχονται σε αυτές τις χώρες, να κάνουμε, βοηθάμε στο εμπορικό κομμάτι. Ναι, να τα πούμε που είναι τώρα, πάρα λέω, πολύ ένα σημαντικό. Κομμάτι. Είναι όλο, ναι, αυτό που λέτε, όλο αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει η Ελλάδα και η Βόρειος Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, σωστά, να παίξει τον ρόλο που της αξίζει και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Ναι, και η Ελλάδα παίζει ένα μεγάλο θέμα στο Ανατολικό Μεσόγειο, μην το ξεχνάμε. Το Αιγαίο, το Ανατολικό Μεσόγειο, όπως τώρα ετοιμαζόμαστε με το καινούριο πρέσβη το 2022, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Τώρα ξέρουμε, είναι ο Γιώργος Τσούνης, που έχει ο Biden, τον έχει κάνει nominate, να το πω καθαρά, nominate, πρέπει να πάει μπροστά το Αμερικάνικο Κογκρέσο, τη Γερουσία, την Επιτροπή Εξωτερικών, να ψηφιστεί πρώτα, να το πούμε σωστά, μην ρίχνουμε ονόματα έξω, θα ψηφιστεί, αν ψηφιστεί και το περάσει το Κοινοβούλιο, που είναι μισό ρεπουμπλικάνο, μισό δημοκρατικό, εμείς δεν είμαστε μέσα στη μέση, δουλεύουμε και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί ενωμένοι, αυτό το έχετε δει πολλές φορές. Αν το περάσει η ψηφίστη, θα πιστεύω το Γενάρη, τέλος Ιανουαρίου, θα έχεις καινούριο πρέσβη και πάλι Ελληνοαμερικανός, που και εκείνος έχει μια μεγάλη αγάπη για τις ρίζες του, που λέμε, οι εθνικές ρίζες μας και τη γλώσσα και τη θρησκεία. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και η Ελλάδα είναι η πιο στερεά χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, που δείχνει πως είναι μια χώρα που ξανά από τα 81 χρόνια που μιλάμε σήμερα 28 Οκτωβρίου, που πάλι έχει μια μεγάλη αξία. Και πρέπει να βοηθάμε και εμείς από τη δικιά μας το θέμα, που τονίζουμε δίπλα σας, ο γείτονάς σας, όπως αυτή την εβδομάδα εγώ και ο Στέφεν Πάπες και η συνάδελφή μου η Νικόλ Μαλιωτάκη, που είμαστε οι τρεις μας το 2018 στην έκθεση, οι τρεις μας εδώ πέρα μαζί, που τονίσαμε που η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τίποτα τα F-16 καθόλου, όπως σταματήσαμε να παίρνει τα F-35. Αν δεν μάθει ο Ερντογκάν και η τουρκική κυβέρνηση, θα κάνει ακόμα πιο πολύ ζημιά μεταξύ όλη την περιφέρεια. Ναι. Γι' αυτό είμαστε δίπλα το ελληνικό λαό, δίπλα τη χώρα εδώ, που να είμαστε partners, που λέμε, και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Έτσι, για την διατήρηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Σωστά, κύριε Ραπτάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, γεια σας, καλημέρα, γεια σας.